Κοιτάξτε, τώρα εδώ και 2,5 χρόνια οι φαρμακοποίοι είναι αλήθεια ότι επομίστηκαν ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος της διαχείρισης της πανδημίας μέσα από τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο κοινό και την εκτέλεση των rapid test, τα οποία έγιναν σε περίπου 40 εκατομμύρια με τεράστιο αριθμό στα φαρμακεία, στον καθορισμό του ραντεβού για τον εμβολιασμό, την ενημέρωση που κάναμε για να παρακινήσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Αυξήθηκε κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η καθημερινή εργασία που έπρεπε να επιτελέσουμε. Πέρα από την εκτέλεση των συνταγών και την συμβουλευτική που είχαμε να επιτελέσουμε για θέματα φαρμακευτικής αγωγής, αναγκαστήκαμε να αναλάβουμε. Το αναγκαστήκαμε, το λέω όχι επειδή δεν το θέλαμε ή το κάναμε με το ζόρι, το λέω επειδή έγινε λίγο χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, εκ της ανάγκης το κράτος, επειδή δεν μπορούσε να αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία, στράφηκε στους φαρμακοποιούς. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι επιτελέσαμε όλη αυτή τη διαδικασία με απόλυτη επιτυχία, παρά τα όποια παρατράγουδα μπορεί να υπήρξαν, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αμαυρώσουν το συνολικό έργο που προσφέραμε. Ένα ανεκτήμητο έργο το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κοστολογηθεί χρηματικά. Στηρίξαμε νομίζω σε μέγιστο βαθμό τον ελληνικό λαό. Είχε εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός και ο κάθε συμπολίτης μας ότι θα βρει στο φαρμακείο της γειτονιάς του έναν επιστήμονα ο οποίος θα τον καθοδηγήσει σωστά όσον αφορά τα θέματα της επιδημίας. Μην ξεχνάμε ότι τον πρώτο καιρό ο κόσμος ήταν τρομοκρατημένος. Όλοι ήμασταν. Δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι αυτή η ασθένεια, αυτή η λίμωξη. Σιγά σιγά και όσο τα επιστημονικά συμπεράσματα μας άνοιγαν λίγο τα μάτια όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας και της ίδιας της αρρώστιας, μπορούσαμε πλέον και εμείς να έχουμε καλύτερη συμβουλευτική επιχειρηματολογία απέναντι στους ασθενείς. Νομίζω ότι πετύχαμε απόλυτα. Όμως αυτό μας τύχησε πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο και σε κλαδικό. Γιατί ταλαιπωρηθήκαμε αφάνταστα, επομιστήκαμε ένα έργο το οποίο έγινε εις βάρος της υπόλοιπης δουλειάς που έχουμε σαν φαρμακοποιοί. Και αυτό που θέλουμε όμως να βγει ως συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι να καταφέρουμε να πείσουμε εν τέλει την πολιτεία, το οποίο νομίζω και η πολιτεία αρχίζει πλέον το συνειδητοποιεί, ότι όντως οι φαρμακοποιοί μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες και θα κοστολογηθούν και θα μπορέσουν αύριο κάποια στιγμή να πληρωθούν από το ασφαλιστικό σύστημα. Η θέση μας είναι σε κάθε περίπτωση το ασφαλιστικό σύστημα να αναλαμβάνει αυτό το κόστος των υπηρεσιών. Αλλά σε αυτή τη φάση το σημαντικό είναι να μπορέσουν τα φαρμακεία να αναλάβουν υπηρεσίες με καθορισμένα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθάμε σε κάθε περίπτωση τον ελληνικό λαό, τους ασθενείς, να ξεπερνούν τέτοιου είδους προβλήματα. Μάλιστα, λοιπόν. Θα πάω στις οθόνες της εκπομπής, γιατί μας παραχώρησε κάποια στοιχεία από το δικό του αρχείο ο κύριος Τσικανδυλάκης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε έτσι περιεκτικά ποιες είναι οι κατηγορίες φαρμάκων που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ελλείψεων, αλλά θα δούμε και τους λόγους μέσα από μία πρώτη αποτίμηση. Τα φάρμακα λοιπόν που είναι σε έλλειψη είναι φάρμακα χρόνιας πνευμονοπάθειας, σαχαρώδη διαβήτη, μιλάμε για δύο ασθένειες που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία και χιλιάδες ασθενείς και εδώ στην Κρήτη, αντιβιωτικά, απλά αντιβιωτικά για απλά ζητήματα, εμβόλια είναι και επίκαιρο, αντικαρκινικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο που παλεύει με τον καρκίνο, όταν δεν μπορεί να εξασφαλίσει το φαρμακό του, γιατί πολύ απλά είναι σε έλλειψη. Γαστροπροστατευτικά και τα φάρμακα χολυστερίνης. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι βασικές ασθένειες που δυστυχώς έχουν χτυπήσει και χτυπούν την πόρτα εκατοντάδων πολιτών, χιλιάδων πολιτών και στο νησί μας. Θα ήθελα, κύριε Τσικανδυλάκη, ένα πρώτο σχόλιο. Δηλαδή, αντικαρκινικά. Και γιατί αναφέρομαι στα αντικαρκινικά, αλλά και στο σαχαρώδη διαβήτη. Μιλάμε για δύο ασθένειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ανθρώπους ακόμα και στο θάνατο. Και τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να μην μπορεί να βρει το φαρμακό του. Και η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Δύο πολύ ωραίες ερωτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ασθενείς με αυτά τα προβλήματα, μιλάμε για πολύ ευαίσθητες κατηγορίες συμπολιτών μας. Ανθρώπων οι οποίοι θέλουν και μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, μια ιδιαίτερη και προστασία και
και η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετική, γιατί δεν είναι μια χοληστερίνη. Εντάξει, έγινε, θα κάνει λίγο δίαιτα, θα βρει κάτι άλλο, θα τελειώσει. Ένας άνθρωπος όμως πάσει από καρκίνο, από χρόνια πνευμονική παιδοπάθεια, πρέπει να κάνει την ισολύνη και δεν τα βρίσκει. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση θα καταφύγει στον κύριο Κούδα ή στον κύριο Κιά, στον κύριο Παπα-Νικολάου. Προτού συνεχίσατε, θέλω να πάμε να δούμε και τον επόμενο πίνακα για να καθίσω και να τα δούμε αναλυτικά. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες αυτών των ελλείψεων λόγω προβλημάτων της εταιρείας? Αυτό τι σημαίνει, κύριε Τσικανδυλάκη? Θα σας εξηγήσω. Πολλές φορές η εταιρεία έχει πρόβλημα με την πρώτη ύλη. Ή κάποια από τα μηχανήματά της δεν είναι θέμα να τις κάνουν ένα σέρβις, να τις κάνουν να αλλάξουν κάποια μηχανήματα. Είναι όμως το 0,5% και ίσως και λιγότερο της 100. Το δεύτερο και το τρίτο είναι το σημαντικό. Λόγω λοιπόν παράλληλων εξαγωγών και αδυναμία εδώ είναι ακόμη σημαντικότερο αυτό. Και έρευνας και τεχνολογίας. Θέλω λίγο να το αναλύσουμε λοιπόν, αυτό. Να σας πω, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το ΙΦΕΤ, το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει αναλάβει δια νόμου του κράτους, με νόμο του κράτους, να εισάγει φάρμακα τα οποία δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον για κάποιους εισαγωγείς να το φέρουν, που είναι φτηνό. Υπάρχει φάρμακο αντιπερτασικό το οποίο κάνει ένα κόμμα τόσο ή μηδέν κόμμα τόσο, το οποίο δεν συμφέρει, κάποιον να το εισάγει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση έχει αναλάβει το Ίδρυμα Φαρμακής Έρευνας και Τεχνολογίας να το εισάγει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κονδύλι, ούτως ώστε να κάνουν εισαγωγές. Μιλάμε ότι το εισάγει πάρα πολύ σημαντικά φάρμακα. Δεν εισάγει φάρμακο, ας το πούμε, για αντιπερτασικό, που σας είπα προηγουμένως. Εισάγει φάρμακα για καρκίνο, εισάγει φάρμακα για πνευμονοπάθεια, εισάγει πάρα πολύ σημαντικά φάρμακα. Για βιολογικούς παράγοντες, για αυτοάνοσα. Και δεν το εισάγει αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι εμείς για να βγούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να εισάγουμε ένα φάρμακο, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, και ο Σκούδας θα το γνωρίζει, πρέπει να κάνει πρωτόκολλο ο κ. Σκούδας στο νοσοκομείο, να έρθει σε εμάς, εμείς να στείλουμε στον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ να εγκρίνει, ο ΕΟΦ να το στείλει στον ΙΦΕΤ, μετά να πάει και να απευθυνθεί σε 4-5 ευρωπαϊκές χώρες να δούμε την τιμή, γιατί πρέπει να δούμε και τι τιμή θα το βρούμε. Όμως, ξέρετε, μετά μπορεί και ο ασθενής να έχει φύγει. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό που το λέω είναι λίγο βαρύ, αλλά είναι έτσι. Είναι πολύ σοβαρό και γιατί το λέω. Θα σταθώ κυρίως στα αντικαρκυνικά φάρμακα, αλλά ακόμα και στα φάρμακα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικά νοσήματα, κύριε Κούδα. Δηλαδή, πώς εσείς, σαν ένας πολύ έμπειρος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα διαχειριστείτε μια κατάσταση όταν ένας ασθενής σας πάρει στο τηλέφωνο και σας πει ότι ξέρετε κάτι, κύριε Κούδα, δεν μπορώ να βρω τα φάρμακα τα οποία μου έχετε δώσει και εγώ έχω δει ήδη θεαματική αλλαγή προς το καλύτερο στην καθημερινότητά μου? Αυτό, και συμπληρώνεται με αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριος Παπα-Νικολάου, είναι ένα επιπλέον χτύπημα στην ήδη λαβωμένη ψυχολογία του. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά να πω ότι είναι ένα κομμάτι του γενικότερου προβλήματος. Τι εννοώ? Ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται, όχι μόνο με τις ελλείψεις, αλλά και με τη διαδικασία που περιέγραψε ο κ. Σικανδυλάκης, με το γεγονός ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα εύκολα, γιατί για παράδειγμα μπορεί μεν να υπάρχουν στα φαρμακεία, αλλά είναι ακριβά σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά είναι με ευθύνη της πολιτείας, να επαναλάβω, χωρίς να έχει να κάνει με τους επαγγελματίες στον κύκλο της παραλαβής του φαρμάκου, δηλαδή δεν ξεκινάμε από τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, τον ίδιο τον ασθενή. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργεί μια πάρα πολύ δύσκολη, δύστροπη και όχι απλά ενοχλητική, θα έλεγα, όπως είπε και ο κ. Παπα-Νικολάου, τοξική ατμόσφαιρα για τον ασθενή, ο οποίος, αν πούμε δε ειδικά για τους δικούς μας ασθενείς, να λάβετε υπόψη ότι μια μεγάλη μερίδα αυτών, όπως ξέρετε, δυσκολεύονται με την θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή, γιατί για διάφορους λόγους. Ακόμα είναι δηλαδή κομμάτι, και κάποιος που δεν είναι πεπισμένος ή έχει μια ανησυχία. Ναι, ακριβώς. Μήπως το κάνω τώρα, έχω τη χρυσή ευκαιρία να εγκαταλείψω τη θεραπεία μου. Όχι μόνο τη χρυσή ευκαιρία, αλλά και ο ίδιος αισθάνεται σαν να δικαιώνεται τον φόβο του. Να λέει, να, και ο γιατρός που επέμενε και έκανε και έρανε και μπορεί να επιχειρηματολογώ εγώ μισή ώρα σαν ασθενή γιατί ότι πρέπει να λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή, θα πάει και θα βρει μπροστά του μια κλειστή πόρτα η οποία προφανώς του ενισχύει τους φόβους, τις ανησυχίες, το λάθος δίκιο που έχει, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται μια καθημερινότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή, ενώ σαν σύστημα υγείας, και δεν εννοώ μόνο για τους ψυχιάτρους, όλοι οι συνάδελφοι στο Εθνικό Σύστημα, αλλά και οι ιδιώτες, όσο ξέρω και αυτούς που καθημερινά έτσι συναλλάσσουμε, δίνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να αντικαταστήσουμε όσο γίνεται αυτές τις βλάβες. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης? Όχι πάντα. Και τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, αν εγώ δεν βρίσκω το φάρμακό μου,
πρέπει να αλλάξω τη θεραπεία και να ξεκινήσω από την αρχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Όμως κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Είναι πολύ σοβαρό όμως αυτό και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος παίρνει μία αγωγή με ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα και αυτό το φαρμακευτικό σκεύασμα έχει έλλειψη. Ναι. Έρχομαι σε εσάς, αλλάζουμε το φαρμακευτικό σκεύασμα. Σημαίνει ότι πάμε πίσω, πάμε πάλι στην αφετηρία για να ξεκινήσουμε από την αρχή, ακόμα και αν αυτή η θεραπεία, ας πούμε, ισχύει για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Γενικά σημαίνει ότι διαταράσσεται η ομαλή θεραπευτική σχέση και με τον ασθενή και το ασθενή με το φάρμακο. Κοιτάξτε, το φάρμακο είναι ένας συνετικός κρίκος ανάμεσα στο γιατρό, ειδικά για ειδικότητες όπως η δικιά μας, που το φάρμακο είναι από τις πιο σημαντικές θεραπευτικές μεθόδους, μαζί με την ψυχοθεραπεία που έχει ο συνάδελφος ο ψυχολόγος. Δηλαδή, όταν λείπει το μέσο ή το μέσο χωλαίνει, καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύεται η όλη διαδικασία. Αυτό ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει απόλυτα και νομίζω ότι, συγγνώμη θα το πω, ότι η ουσία είναι αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Ότι διαταράσσεται η θεραπεία, διαταράσσεται η ψυχολογία και βεβαίως διαταράσσεται η ίδια η υγεία. Και η θεραπευτική σχέση και σαν αποτέλεσμα αυτό που είπατε, στο τέλος διαταράσσεται και η ομαλή έκβαση μιας διαδικασίας που, αν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, πολύ πιθανό θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, εγώ θα επιμείνω στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας πάνω σε αυτό, γιατί η ψυχοθεραπεία ίσως εδώ να σηκώνει τα χέρια ψηλά όταν ένας άνθρωπος που παίρνει μια φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να βρει το φαρμακό του. Εννοείται. Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό, τι θα τον συμβουλέψετε? Η ψυχοθεραπεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις από μόνη της δεν αρκεί. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι η σύγχρονη τάση ουσιαστικά η οποία υπάρχει στα περισσότερα, θα έλεγα, ψυχιατρικά νοσήματα, ένα συνδυασμό τόσο ψυχοθεραπείας όσο και φαρμακοθεραπείας. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή αυτή η παλιότερη έρηδα η οποία υπήρχε μεταξύ ψυχολόγων και ψυχιάτρων, κάποιες διαχωριστικές τομές, δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο τώρα. Άρα λοιπόν από εκεί πέρα νομίζω ότι η ψυχοθεραπεία, όσο από εκεί πέρα και να προσπαθήσει, δεν θα μπορέσει να καλύψει ένα δυσαναπλήρωτο κενό ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει σταματήσει την αγωγή του ή χρειάστηκε κάποια στιγμή να την αλλάξει. Με όποια προβλήματα και αν υπήρξαν, όπως πολύ σωστά ανέφερε προηγουμένως ο κ. Σπούδας. Αν μου επιτρέπετε, η ψυχοθεραπεία προσπαθεί πολλές φορές, το βλέπουμε και από τους συναδέλφους στην κλινική, να καλύψει αυτό το κενό που αναλύσαμε πριν. Δηλαδή να πει ότι εντάξει, ο γιατρός σου λείψει ότι προσπαθεί να βρει ένα κατάλληλο φάρμακο, μη φοβάσαι. Δηλαδή είναι, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Παπανικολάου, είναι οι πιο στενοί συνεργάτες μας. Και μαζί, δηλαδή, εγώ πολλές φορές λέω και στους ψυχολόγους μας ότι βοηθήστε, ας πούμε, ο τάδε ασθενής να μην αφήσει την θεραπεία του επειδή δεν βρει το φάρμακο ή και για άλλα προβλήματα, έτσι να μην πούμε μόνο σε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λέτε τώρα είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω στον κύριο Σκουντάκη και τον κύριο Τζιγκανδυλάκη. Κύριε Σκουντάκη, υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, δύο ειδών ασθενείς. Είναι ο ασθενής, ο οποίος αν δεν βρει το φάρμακο του, θα κάνει ό,τι μπορεί για να το βρει. Υπάρχει και αυτός που ακούσαμε τους λόγους από τον κύριο Κούδα, που θα πει: «Οκ, δεν το βρίσκω. Αφού δεν το βρίσκω, τι θα κάνω, θα το σταματήσω». Θα σας κάνω μια ερώτηση που μπορεί να χαρακτηριστεί ακραία. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και απώλειες ανθρώπινων ζωών από αυτήν την ανοχή πρόβλημα από την πλευρά της πολιτείας? Κοιτάξτε, χωρίς να έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή για να τεκμηριώσω κάτι τέτοιο, προσωπικά πιστεύω ναι ότι έχουμε ήδη απώλειες λόγω της κακής φαρμακευτικής, εντός εισαγωγικών κακής αγωγής, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε λόγω έλλειψης είτε λόγω αντικατάστασης της θεραπείας με κάποιο άλλο φάρμακο. Δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα μετράμε. Αυτό μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν όλοι εδώ οι επιστήμονες. Δεν έχουμε εικόνα πώς εξελίσσεται μια θεραπεία στατιστικά, ποιοι έχουν θεραπευτεί, ποιοι είχαν παρενέργειες, ποιοι είχαν προβλήματα άλλα στην υγεία τους. Πολύ φοβάμαι ότι πρέπει πλέον να αρχίσουμε στατιστικά να μετράμε και όλους αυτούς τους ασθενείς και να μπορέσουμε λίγο να περιγράφουμε την όλη τους κατάσταση εξαιτίας της μη σωστής φαρμακευτικής τους αγωγής, η οποία προκύπτει από έλλειψη φαρμάκων ή από αντικατάσταση των φαρμάκων με άλλα που αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Πολιτεία έχει, κοιτάξτε, όλοι νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, ότι η πολιτεία έχει τη βασική ευθύνη αυτής της κατάστασης την οποία βιώνουμε εμείς σήμερα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε τις εταιρείες ούτε τις φαρμακαποθήκες κανέναν, γιατί ο καθένας προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του με κέρδος, με οικονομικό κέρδος, εφόσον μπορεί καλώς και το κάνει. Όμως η πολιτεία έχει τη βασική ευθύνη να προστατέψει τη δημόσια υγεία, να προστατεύσει τους ασθενείς και επομένως να λάβει όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να λάβει, ώστε να έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα τα οποία μπορούν να είναι διαθέσιμα.
δικαιολογίες τώρα ότι είναι φθηνά τα φάρμακα στην Ελλάδα ή ότι έχουν προκύψει προβλήματα στην παραγωγή ή το ένα το άλλο, θα βρίσκουμε πάντα. Mm-hmm. Όμως πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα επιλύουμε κάποιες καταστάσεις, κάποια προβλήματα. Και η πολιτεία αυτή τη στιγμή αδρανεί. Το νομοθετικό πλαίσιο που, το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και αφορά τη διαχείριση της φαρμακευτικής αγοράς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο από το 1983, το οποίο είναι καθόλου ανεπικαιρό, δεν μπορεί να συγχρονιστεί με τα σημερινά δεδομένα. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι πρέπει να ελέγχονται οι εταιρείες όσον αφορά τις ελλείψεις των φαρμάκων. Ο νόμος αυτός με ευθύνη της πολιτείας δεν εφαρμόζεται. Γιατί αν εφαρμοζόταν δεν θα είχαμε λήψεις, mm-hmm. τουλάχιστον στο βαθμό που έχουμε τώρα. Παρόλο ότι διαμαρτυρόμαστε τώρα, σκεφτείτε πόσο καιρό εδώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου και ο Πανελλήνιος για το θέμα τα θέματα των ελλείψεων. Παρότι καταφύγαμε και στην περιφέρεια, εδώ πέρα δώσαμε ψήφισμα διαμαρτυρίας, κάναμε και κινητοποίηση. Απάντηση δεν έχουμε πάρει από κανέναν, ότι είδαμε τα αιτήματά σας, είδαμε τις διαμαρτυρίες σας και ελάτε λίγο να τα συζητήσουμε. Ναι, ουσιαστική απάντηση τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε εμείς οι φαρμακοποίοι, θα συνεχίσουμε σίγουρα να αναδεικνύουμε το πρόβλημα, δεν θα σταματήσουμε, όμως πρέπει οι αρμόδιοι κάποια στιγμή να δώσουν απαντήσεις. Και αυτό με προβληματίζει βαθύτατα. Έχω την αίσθηση γιατί δεν το κάνουν, αλλά επειδή ζούμε σε μια κοινωνία όπου έχουμε δημοκρατία και ο καθένας λογοδοτεί από τη θέση που βρίσκεται για το έργο. Η αίσθηση που μπορεί να είναι, ας πούμε, και συμφέροντα μεγάλων εταιριών, μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών. Αυτά είπε κάτι υπάρχουν... ξεκάθαρο ο κ. Σκούδας. Πρέπει λίγο συζήτησης. Να είμαστε ρεαλιστές. Τα συμφέροντα θα υπάρχουν πάντα. Συμφέροντα υπάρχουν παντού. Η πολιτεία όμως πρέπει να παρεμβαίνει και να κρατάει πάντοτε την ισορροπία, να προστατεύσει βασικά τη δημόσια υγεία, που είναι το νούμερο mm-hmm. ένα ζητούμενο. Γι' αυτό έχουμε την πολιτεία και τους θεσμούς και όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Και μετά να δει και τα συμφέροντα των εταιριών, να μπορέσει να τους καλύψει και αυτούς σε όποια αιτήματα έχουν. Όμως αυτό που έχει προτεραιότητα δεν είναι το συμφέρον του φαρμακοποιού, δεν είναι το συμφέρον του γιατρού, δεν είναι το συμφέρον κανενός, είναι το συμφέρον του αρρώστου συμπολίτη μας, του ασθενούς, ο οποίος αυτή τη στιγμή, πέρα από το μεγάλο βάρος της ασθένειας που έχει να αντιμετωπίσει, έχει να αντιμετωπίσει και το βάρος, αυτό το τεράστιο ψυχολογικό, το οποίο του δημιουργείται λόγω μη πρόσβασης στην αγωγή που πρέπει να έχει. Κύριε Τσικανδυλάκη, έχει έρθει ένα πολύ εύστοχο ερώτημα να ξαναδούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, σελίδα μας και η ομάδα μας στο Facebook, δασκαλάκης@crete.gr και 2810-38.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλες αυτές οι ελλείψεις που καταγράφονται τώρα, λέει ο τηλεθεατής, έρχονται αμέσως μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Τι σημαίνει για έναν ασθενή που μπορεί μέσα στην πανδημία να σταμάτησε τη θεραπεία του για ένα λιγότερο σοβαρό νόσημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην αρχή φοβόμαστε να έρθουμε και στο φαρμακείο. Νομίζω ότι το περιέγραψε ο κ. Σκούδας προηγουμένως ότι συμβαίνει. Εγώ θα πω ότι οι ελλείψεις δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Το τεράστιο πρόβλημα των ελλείψεων ξεκίνησε με την ψήφιση της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ το 2013, το οποίο ουσιαστικά μείωσε ένα προϋπολογισμό που είχαμε για τα φάρμακα που άγγιζε τα 7,5 με 8 δις και το οποίο ήταν τεράστιο για τον πληθυσμό τον οποίο διαθέτει η χώρα, αλλά που φτάσαμε πλέον στο 1,8 και ξέρετε όταν θα πάμε από τη μία άκρη στην άλλη, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα είναι χαμένοι και θα είναι κάποιοι και κερδισμένοι. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα? Συμβαίνει λοιπόν ότι με το κόστος που έχουν τα φάρμακα αυτή τη στιγμή, καταρχήν κάθε χρόνο περνάμε τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη πάνω 400 εκατομμύρια από το 1.800. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν φάρμακα που στην Ελλάδα κοστίζουν 1 και 2 ευρώ και στη Γερμανία κοστίζουν 17 ευρώ. Το έχω αγοράσει εγώ ίδιος αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι πραγματική. Η ακρίβεια πού οφείλεται? Η ακρίβεια γιατί οφείλεται, διαφορετική ναι. Γιατί η διαφορετική τιμολογία έχει πολιτική. Αν πείτε διαφορετική τιμολογική πολιτική στα καύσιμα. Παντού υπάρχει. Ναι, στο φάρμακο όμως είναι δεδομένο. Υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες οι οποίες λένε ότι η Ελλάδα για το κάθε φάρμακο, από για το συγκεκριμένο φάρμακο, αποζημιώνει τόσο. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να το φέρει. Είπε όμως κάτι ο κ. Σκούδας προηγουμένως ότι υπήρχαν φάρμακα που χρησιμοποιούν στην ειδικότητά τους, τα οποία ήρθαν μετά από 7 χρόνια, είπατε, αν δεν κάνω λάθος. Και ίσως και παραπάνω. Ή που κάποια τώρα δεν έρχονται πλέον. Δεν έρχονται, σίγουρα. Είναι και αυτό μια άλλη κατηγορία φάρμακα, τα οποία θα σταματήσουν να έρχονται πλέον. Λόγω των τιμών των οποίων έρχομαι. Έτσι. Θεωρητικά, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει
ότι ή θα, δεν θα έρθουν αυτά τα φάρμακα. Μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Στην Ελλάδα ποτέ δεν εφαρμόσει το πρωτόκολλο. Δηλαδή, πάμε σε ένα φάρμακο ζαχαρό διαβήτη και αντί να ξεκινήσουμε από το πιο απλό και από το φτηνότερο φάρμακο, το οποίο δοκιμάζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και μετά πάμε στο άλλο, πάμε κατευθείαν σε ένα ακριβό φάρμακο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα λάθος. Αυτό είναι πραγματικά. Πρέπει να το διορθώσουμε μέσα σε ένα. Άμεσα, αν θέλουμε. Θα μπορούσε δηλαδή ένας ασθενής να χρησιμοποιήσει 3 διαφορετικά φάρμακα στην περίοδο της θεραπείας. Ξεκινάει από την πιο απλή θεραπεία, mm-hmm. και η οποία έχουμε και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για να πάμε κάπου αλλού. Έτσι. Αλλά και έτσι βοηθάμε και λίγο το σύστημα να μπορέσει να αναπνεύσει λίγο. Πάμε τώρα στο ότι γιατί το φάρμακο το οποίο εμείς έχουμε εδώ φτηνό, ο Γερμανός έχει ακριβότερο. Ο έμπορος λοιπόν, ο φαρμακέμπορος ή ο συνεταιρισμός, ή αν θέλετε για κάποιο φαρμακοποιό, εγώ δεν θα βγάλω τους φαρμακούς απ' έξω. Υπάρχει μια κατηγορία συναδέλφων, δυστυχώς υπάρχει, πολύ μικρή, αλλά και αυτή συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι.